Πρωτού ξεκινήσουμε το σημερινό μας βίντεο, το οποίο είναι λίγο δύσκολο, θα καταλάβετε στην πορεία γιατί, να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2022 η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου και εγώ θα είμαστε ζωντανά στην Ελλάδα για διαζώσεις, ζωντανά δηλαδή, ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας. Δευτέρα 18 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Ιουλίου στην Αθήνα και Παρασκευή 22 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Το σεμινάριο του Ηρακλείου θα είναι και διαδικτυακό για όσους παρακολουθούν το κανάλι μας και βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα χαρώ πάρα πολύ να συναντηθούμε από κοντά. Στην περιγραφή του βίντεο όλες οι πληροφορίες. Και πάμε στο θέμα μας. Είναι ένα δύσκολο βίντεο αυτό να το κάνω. Δύσκολο για μένα ως μάνα και ως ψυχολόγο και ως άνθρωπο, γιατί δυστυχώς ακόμη στην εποχή μας υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη να στείλουν μια τέτοια επιστολή σε μένα. Στην ουσία δεν είναι επιστολή, είναι μήνυμα στο Messenger του Instagram και μου γράφει ένας φίλος. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Είμαι ένα έφηβο αγόρι και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις ανησυχίες μου. Και αν μπορείτε να το κάνετε vlog για να βοηθηθούν και άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν το ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα με εμένα. Θα ήθελα όμως να παραμείνω ανώνυμος. Όλοι παραμένουν ανώνυμοι, αγαπή μου, όλοι. Εγώ είμαι έναν bisexual αγόρι και ήξερα τις προτιμήσεις μου από την παιδική μου ηλικία. Αγάπη μου, δεν είναι προτιμήσεις ο ερωτικός προσανατολισμός. Είναι προσανατολισμός. Γεννιέσαι με αυτόν τον προσανατολισμό, δεν τον προτιμάς. Και ακριβώς αυτό που γράφεις, ότι ήξερες από την παιδική σου ηλικία αυτό που λες ότι είσαι bisexual. Bisexual σημαίνει αμφιφιλόφιλος. Σημαίνει κάποιος να έλκεται ερωτικά και από το ανδρικό και από το γυναικείο φύλο. Ήξερες ότι είσαι έτσι, δεν το επέλεξες. Όταν λέμε τη λέξη προτίμηση, ρίχνουμε πάνω στον άνθρωπο που έχει τον οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό, που είναι καλύτερα να το λέμε ερωτικό προσανατολισμό. Στο βιβλίο μου που φαίνεται πίσω, έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, ξεκαθαρίζω γιατί είναι καλύτερα να λέμε ερωτικό προσανατολισμό παρά σεξουαλικό προσανατολισμό. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ, το ποιους ανθρώπους ερωτευόμαστε, έχει να κάνει και με το συναίσθημα και με την αγάπη. Και οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό από την πλειονότητα των ανθρώπων, από το 90% περίπου της 100% που έχουν ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, δεν σημαίνει πως δεν ερωτεύονται και δεν κάνουν σχέσεις αγάπης και κάνουν μόνο σεξ και μάλιστα όπως σκέφτονται τα βρώμικα μυαλά, βρώμικο σεξ. Λοιπόν, εσύ λες ότι είσαι ένα bisexual αγόρι και ότι ήξερες ότι ήσουν bisexual από την παιδική σου ηλικία. Αλλά δεν το είχα πει ποτέ μου σε κανέναν μέχρι πέρσι, επειδή το θεωρούσα κακό, λόγω του ότι οι γονείς μου δεν εγκρίνουν διαφορετικές σεξουαλικότητες πέρα από τη δική τους. Δεν εγκρίνουν διαφορετικούς ερωτικούς προσανατολισμούς. Λόγω κουλτούρας και θρησκευτικών απόψεων. Αυτοί είμαστε. Λόγω της κουλτούρας μας και των θρησκευτικών μας απόψεων εγκρίνουμε, σαν πως και εμείς είμαστε ο Θεός, εγκρίνουμε μόνο τον ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό και δεν εγκρίνουμε κανέναν άλλο ερωτικό προσανατολισμό. Πήρα το θάρρος όμως και πριν λίγο καιρό τους το είπα. Μπορώ να πω ότι μου έφυγε ένα βάρος από πάνω μου, αλλά δυστυχώς συσσωρεύτηκε άλλο. Οι γονείς μου, ειδικά ο ένας από τους δύο, μου λέει ότι καθημερινά το σκέφτεται και πληγώνεται που εγώ είμαι έτσι όπως είμαι. Τι άσχημο πράγμα να λέει ο γονιός στο παιδί ότι πληγώνομαι. Εγώ προσωπικά πληγώνομαι που εσύ είσαι έτσι όπως είσαι. Πολύ άσχημο πράγμα να λέει ο γονιός στο παιδί. Παρόλο που δεν το αναφέρουν συχνά το θέμα, επειδή το έχουν καταπκεί, σαν πως και τους είπες κάτι τραγικό δηλαδή, και το κατάπια, το βαρύ, το τραγικό που τους είπες, αλλά έχει φορές που μου το λέει ότι πληγώνεται και με αυτά τα λόγια αυτού μου του γονιού πληγώνομαι κι εγώ ακόμη περισσότερο. Με το δίκιο σου, γιατί είσαι ένα έφηβο αγόρι, είσαι έφηβος, είσαι πολύ μικρός ακόμη. Στην ηλικία που είσαι και με την εγκεφαλική ανάπτυξη που έχεις που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί,
Η εγκεφαλική ανάπτυξη στους εφήβους ολοκληρώνεται στα αγόρια γύρω στα 26-28 χρόνια και στα κορίτσια γύρω στα 26, 24-26. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι αυτά που λένε οι γονείς σου είναι δικό τους πρόβλημα και δικό τους κομπλεξιλίκι και δεν φταίσαι εσύ που στενοχωριούνται ώστε να πληγώνεσαι και να στενοχωριέσαι. Επειδή ξέρω, λες, ότι από μέσα τους δεν με αποδέχονται, απλώς ο ένας από τους δύο γονείς μου μου λέει με πλάγιο τρόπο ότι δεν το αποδέχονται. Βέβαια, αν δεν αποδέχονται τον ερωτικό σου προσανατολισμό, δεν αποδέχονται εσένα. Γιατί ο ερωτικός μας προσανατολισμός είναι στον πυρήνα του ποιοι είμαστε. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιος έχει ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό ή αμφιφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, όπως λες πως έχεις εσύ, ότι ο πυρήνας του είναι κακός και κάποιος που έχει ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό έχει καλό πυρήνα. Καμία σχέση. Απλώς το ποιους ανθρώπους ερωτευόμαστε, τα ποια φύλλα ερωτευόμαστε, έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε στην ουσία. Άρα, άμα δεν δέχεται κάποιος τον ερωτικό μας προσανατολισμό και το ποιους ανθρώπους αγαπούμε, τότε δεν μας δέχεται, εμάς τους ιδίους. Πληγώνω, εσύ λες, από το γεγονός ότι δεν αποδέχονται τον ερωτικό σου προσανατολισμό και δεν ξέρω, λες, τι πρέπει να κάνω για να πάρω και να νιώσω αποδοχή από τους γονείς μου για αυτό που είμαι. Έχετε να μου προτείνετε κάτι που ίσως θα μπορέσει να αλλάξει τις απόψεις τους ή και όχι απλώς να αποδεχτούν και να υποστηρίξουν αυτό που είμαι. Αυτό που είναι το ίδιο τους το παιδί. Δεν θέλω ούτε εγώ να στενοχωριέμαι, αλλά ούτε και εκείνη. Και ειδικά για ένα τόσο φυσιολογικό θέμα. Έχεις δίκιο, είναι ένα εξαιρετικά φυσιολογικό θέμα. Δεν επέλεξες τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Δεν είναι επιλογή. Έτσι γεννήθηκες. Αν μη τι άλλο, αυτοί ήδη έφεραν στα γονίδια τους έναν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό που σου τον έδωσαν με το να σε κάνουν. Στην Κύπρο λέμε, είναι Κύπριος ο φίλος, στην Κύπρο λέμε ότι τα παιδιά παίρνουν 7 γενιές. Δηλαδή κάθε φορά που γίνεται η σύλληψη ενός παιδιού, όταν ένας σπερματοζωάριο καταφέρει να εσχωρήσει σε ένα οάριο και να γίνει η σύλληψη, τότε γίνεται ένας συνδυασμός γονιδίων και από τις δύο πλευρές. Και τότε είναι που αποφασίζεται και ο ερωτικός σου προσανατολισμός, τη σύλληψή σου. Που σημαίνει ότι είτε ο ένας, είτε ο άλλος, είτε και οι δυο σου γονείς έχουν μέσα στο γενετικό τους κώδικα διαφορετικούς ερωτικούς προσανατολισμούς και έτυχε να πάρεις εσύ έναν από αυτούς. Το έχω πει και άλλες φορές ότι γύρω στο 10% των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, σε όλο τον πλανήτη, έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Αυτό που στα αγγλικά λέγεται queer. Είναι ένας όρος ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τους ανθρώπους που δηλώνουν ομοφιλόφιλοι, που δηλώνουν αμφιφιλόφιλοι κλπ. Κλπ. Σεξουαλικοί κλπ. Κλπ. Ένα 90% των ανθρώπων δηλώνουν ετεροφιλοφιλικό. Νιώθουν, έχουν ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Δηλαδή, αν είναι αγόρια, ερωτεύονται κορίτσια και αν είναι κορίτσια, ερωτεύονται αγόρια. Ένα 10% περίπου δεν έχει αυτόν τον ερωτικό προσανατολισμό και αυτό πάλι είναι λόγω γονιδίου. Δεν το επέλεξες εσύ. Επιλέχθηκε τυχαία αυτό το πράγμα την ώρα της σύλληψής σου. Εντάξει. Η μόνη περίπτωση να εξασφαλίσει ένας γονιός ότι δεν θα γεννήσει παιδί ομοφιλόφιλο ή αμφιφιλόφιλο ή με οποιοδήποτε άλλο ερωτικό προσανατολισμό, είναι να μην κάνει παιδί. Όταν πάμε να κάνουμε παιδιά, έχουμε την πιθανότητα να κάνουμε παιδιά που να έχουν οποιονδήποτε ερωτικό προσανατολισμό. Δεν μας φταίει το παιδί για τον ερωτικό του προσανατολισμό. Με ρωτάς αν έχω κάτι να σου συστήσω να κάνεις για να σε αποδεχθούν. Το να σε αποδεχθούν οι γονείς σου, το να αποδεχθούν τον πυρήνα σου οι γονείς σου, το να αποδεχθούν τον εαυτό σου, το να αποδεχθούν τον ερωτικό σου προσανατολισμό και το ποιος είσαι, είναι μια πολύ σκληρή πνευματική δουλειά που πρέπει να κάνουν ήδη. Πρέπει να έχει όρεξη κάποιος να κατανικήσει, να υπερνικήσει τα κομπλεξιλίκια του, να αλλάξει τα κοινωνικά στερεότυπα που έχει βιδωμένα μέσα στο μυαλό του και να αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τον κόσμο. Είναι μια σκληρή πνευματική δουλειά αυτή. Δηλαδή, σκέψου όπως για να μάθεις να μιλάς μια ξένη γλώσσα, πρέπει να πηγαίνεις φροντιστήριο 2 φορές τη βδομάδα για πόσα χρόνια για να μάθεις αγγλικά, για παράδειγμα, και να δώσεις εξετάσεις και να πάρεις τι χαρτί θα πάρεις
το lawyer που παίρνουν στην Ελλάδα, ή ξέρω εγώ το GCSE που παίρνουν στην Κύπρο, το IELTS, να πάρεις ρε παιδί μου ένα χαρτί, το TOEFL, ένα χαρτί ότι έχεις επαρκή γνώση των Αγγλικών. Με τον ίδιο τρόπο, για να αλλάξει κάποιος άνθρωπος τον τρόπο που σκέφτεται, για να απορρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που έχει μέσα στο μυαλό του καλά βιδωμένα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να δει πολλά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, πρέπει να διαβάσει πολλά ψυχολογικά βιβλία, πρέπει να πάει σε ψυχολόγο να κάνει συνεδρίες πολύ καιρό, για να αλλάξει αυτό τον τρόπο σκέψης, τον πολύ προβληματικό. Και γιατί είναι προβληματικός αυτός ο τρόπος σκέψης? Γιατί έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση. Οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση είναι προβληματικό και προκαλεί ψυχική δυσλειτουργία και συναισθηματική δυσλειτουργία. Και στο ίδιο το πρόσωπο που έχει αυτές τις προβληματικές πεποιθήσεις, αλλά και στο πρόσωπο που τις αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς σου έχουν την προβληματική περίπτωση ότι ο μόνος αποδεχτός ερωτικός προσανατολισμός είναι ο ετεροφιλοφιλικός. Έχουν αυτές τις προβληματικές πεποιθήσεις. Αυτές οι προβληματικές πεποιθήσεις τους στενοχωρούν, γιατί έτυχε ο γιος τους να γεννηθεί αμφιφιλόφιλος. Και αυτή τη στιγμή στενοχωρούν και εσένα που είσαι αποδέχτης αυτών των προβληματικών πεποιθήσεων. Η γνώμη μου είναι να τους δείξεις αυτό το βίντεο. Πες τους, έστειλα αυτή την επιστολή στη Θέκλα και η Θέκλα μου έχει κάνει αυτό το βίντεο. Μπορεί να σου πούνε ότι η Θέκλα είναι τρελή. Μπορεί να σου πούνε ότι η Θέκλα λέει βλακίες. Μπορεί να σου πούνε ότι οι ψυχολόγοι τα λένε αυτά επειδή δεν επηρεάζουν τους ιδίους και δεν επηρεάζουν τη δική τους οικογένεια, και αν επηρέαζαν τη δική τους οικογένεια δεν θα μιλούσαν έτσι. Θα σου πούν πολλά. Θα σου πούν η Θέκλα είναι κόρη του παπά. Και άμα ρωτήσεις τον πατέρα της Θέκλας που είναι παπάς, θα σου πει ότι είναι μαρτία να είσαι ομοφιλόφιλος ή αμφιφιλόφιλος. Θα σου πούν διάφορα. Εγώ θα σου πω το εξής, και το λέω και στους γονείς σου εφόσον βλέπουν το βίντεο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ένας στους 10 ανθρώπους γεννιέται με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Όσο προχωρεί ο πολιτισμός, όσο προχωρεί η επιστήμη, όσο ανακαλύπτει νέα δεδομένα η ιατρική, αντιλαμβανόμαστε οι επιστήμονες πως δεν είναι από τη μια πρόβλημα να έχει κάποιος διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, δεν είναι κάποιο θέμα ψυχικής ή σωματικής υγείας, ενώ παλιότερα ακόμη και οι επιστήμονες θεωρούσαν πριν 50 χρόνια ότι ήταν θέμα υγείας κάποιος να είναι αμφιφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλος. Όσο προχωρεί η επιστήμη, όσο προχωρούν οι ανθρώπινες γνώσεις, αλλά αντιλαμβανόμαστε πως είναι φυσιολογικό και ότι έτσι γεννιέται ένας άνθρωπος, και ότι αν ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό από το συνηθισμένο, ο συνηθισμένος ερωτικός προσανατολισμός είναι ο ετεροφιλοφιλικός, που οι περισσότεροι άνθρωποι τυχάνει να γεννηθούν με τον πιο συνηθισμένο ερωτικό προσανατολισμό, γιατί είναι πιο συνηθισμένος, γι' αυτό τυχάνει. Αν ένας άνθρωπος γεννηθεί με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, έχει δύο επιλογές. Είτε να αποδεχτεί τη φύση του και να ζήσει τη ζωή του χωρίς να νιώθει ότι είναι ένα μίασμα και ένας προβληματικός άνθρωπος, και να έχει να αντιμετωπίσει τα κομπλεξιλίκια και τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις του οτιδήποτε έχει μέσα του ομοφοβία. Η λέξη ομοφοβία σημαίνει να φοβόμαστε την ομοφιλοφιλία, να φοβόμαστε τους διαφορετικούς ερωτικούς προσανατολισμούς και να δαιμονοποιούμε τους ανθρώπους που γεννιούνται με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Και άλλη επιλογή είναι να μην μιλήσει ποτέ για τον ερωτικό του προσανατολισμό, να καταπιέσει τον εαυτό του να ζει μια ζωή που δεν του ταιριάζει και να γίνει ένας κακός πατέρας, μια κακή μητέρα, ένας κακός σύντροφος, μια κακή σύντροφος, ένας δυστυχισμένος άνθρωπος για όλη τη ζωή, ένας άνθρωπος που να ζει σε μεγάλη και βαθιά θλίψη όλη του τη ζωή, γιατί θα έχει αρνηθεί τη φύση του και τον εαυτό του, και να καταλήξει με σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Έχω δει δυστυχώς πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Επειδή λένε οι συντηρητικοί άνθρωποι, μα παλιότερα δεν υπήρχε τόση πολύ ομοφιλοφιλία, γιατί υπάρχει τώρα, επειδή εσείς οι ψυχολόγοι ή οποιοδήποτε μοντέρνοι άνθρωποι μιλάνε υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Όχι, ενωνούσας και μια λίρα, και παλιότερα υπήρχε. Δυστυχώς έχουν περάσει από το γραφείο μου πολύ δυστυχισμένοι άνθρωποι, 50 χρονών, 60 χρονών, 70 χρονών, άνδρες και γυναίκες, οι οποίες καταπίεσαν τον ερωτικό τους προσανατολισμό προκειμένου να είναι κοινωνικά αποδεκτοί, προκειμένου να χαίρονται οι γονείς τους, προκειμένου να μην αποτελούν πρόβλημα, και έζησαν τεράστια δυστυχία.
μπορεί να πούνε οι γονείς σου, μα ξέρεις. Άρα και να το πει στους γονείς σου και να ζήσεις ως ομοφιλόφιλος ή αμφιφιλόφιλος θα έχεις δυστυχία, γιατί θα υπάρχουν κάποιοι που θα είναι στενόμυαλοι και γεμάτοι προκαταλήψεις και στερεότυπα και θα σε απορρίψουν, και να μην το πεις ότι είσαι αμφιφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλος και να ζήσεις μια ετεροκανονική ζωή, δηλαδή να ζήσεις σαν να είσαι ετεροφιλόφιλος χωρίς να είσαι, πάλι έχεις στενοχώρια, οπότε γιατί να το πεις. Να σου πω γιατί να το πεις. Γιατί. Μπορείς να αποφύγεις τους προβληματικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοφοβικοί και δυσκολεύουν τις ζωές των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Μπορείς να επιλέξεις με ποιους θα κάνεις παρέα. Μπορείς να επιλέξεις ποιους ανθρώπους θα έχεις στη ζωή σου. Μπορεί το παιδί σου μεγαλώνοντας στα 20, στα 25, στα 30 να επιλέξει και να σου πει: Ξέρεις, μαμά, ξέρεις, μπαμπά, επειδή με στενοχωρείς που με απορρίπτεις, επιλέγω να μην έχω σχέση μαζί σου. Δεν μπορείς όμως να επιλέξεις, όσο και αν το θες, να μην έχει σχέση με τη φύση σου. Δεν μπορείς να επιλέξεις, όσο και αν το θέλεις, όσο και αν το προσπαθήσεις, να αλλάξεις τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Γεννιέται ο άνθρωπος με τον ερωτικό του προσανατολισμό. Θα το πω και θα το ξαναπώ εκατομμύρια φορές, ώστε να εδραιωθεί στο μυαλό των ανθρώπων που καταστρέφουν συναισθηματικά τις ζωές των παιδιών τους επειδή στενοχωριούνται για βλακείες. Στενοχωριούνται για μια λαθεμένη πεποίθηση. Είναι λαθεμένη πεποίθηση ότι είναι αρρώστια η ομοφιλοφιλία ή η αμφιφιλοφιλία. Είναι λαθεμένη πεποίθηση ότι είναι κάτι το οποίο καταδικάζει τον άνθρωπο σε στενοχωριά. Εμείς με το μυαλό μας καταδικάζουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας σε στενοχωριά. Στέλνω την αγάπη μου στο φίλο που έστειλε την επιστολή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θα σου γράψουν και στα σχόλια πολλοί από τους ανθρώπους που παρακολουθούν το κανάλι τις δικές τους ανάλογες εμπειρίες. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι ίσως δεν είναι καλή ιδέα να μιλάει κάποιος στους γονείς του όταν οι γονείς του είναι παλαιόναρχων και εξαιρετικά συντηρητικοί, όμως είναι τραγικό. Είναι λυπηρό, είναι εξαιρετικά λυπηρό το να μην μπορείς να έχεις μια ολοκληρωμένη σχέση με τον γονιό σου επειδή ο γονιός σου έχει κάποια κομπλεξιλίκια μέσα στο μυαλό του, έχει κάποιες λαθεμένες απόψεις, έχει κάποια κοινωνικά στερεότυπα, θρησκευτικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, τα οποία τον κάνουν ανίκανο να συνδεθεί ουσιαστικά και να αγαπήσει ουσιαστικά το παιδί του. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Την αγάπη μου σε όλους, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού. Εγώ σας αγαπώ όλους.